Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητα Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας και Δικτύων, κ. Ανδρέας Κουράκης, αναφέρθηκε στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Όπως είπε ο κ. Κουράκης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει οριστικά πεζόδρομος, κάτι που άλλωστε προβλέπει και η μελέτη που πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό μελετών για τη διαμόρφωσή τη. Ο Δήμο επιθυμεί την υλοποίηση τη μελέτη. Συνεπώ, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει αργότερα αν θα δώσει άδειε για τραπεζοκαθίσματα και σε τι αριθμό. Μέχρι όμω να γίνει η σχετική κατασκευή και διαμόρφωση του πεζόδρομου, κάτι που εκτιμάται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία το πιλωτικό σχέδιο τη πεζοδρόμηση από την πλατεία Αγίας Σοφία μέχρι την οδό Τσιμισκή. Όσο λειτουργεί το πιλωτικό σχέδιο, δεν θα δοθεί άδεια για τραπεζοκαθίσματα, σημείωσε ο κ. Κουράκη. Την άποψη όμως του κυρίου Κουράκη δεν φάνηκε να συμμερίζεται πλήρως ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κύριος Απόστολος Διτζικώστας, ο οποίος με μια ανάρτηση στο Twitter το απόγευμα της Τρίτης εξέφρασε εμέσως τη δυσφορία του για τη σιγουριά με την οποία μίλησε ο κύριος Κουράκης. Μαθαίνω σήμερα ότι οι μέλη της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης προδικάζουν αποφάσεις της αντιπεριφέρειας. Φιλική συμβουλή, α μην βιάζονται καλύτερα. Έγραψε στο Twitter ο κ. Δετζικώστα, καθώ είναι γνωστό ότι θα πρέπει η τελική απόφαση να ληφθεί από την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, μια νέα προσπάθεια να επιτάξει στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων κάνει ο Δήμο Θεσσαλονίκη που προωθεί αλλαγέ στη χωροθέτησή του στην πλατεία Αριστοτέλου. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή ενέκρινε την τρίτη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στα καταστήματα να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα μπροστά στι προσώψει του, αφήνοντα πάντω ελεύθερο το χώρο μέσα στι τοέ τη πλατεία. Συγκεκριμένα, εφόσον οριστικοποιηθεί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα υιοθετηθεί το αίτημα των καταστηματαρχών για τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σε τμήμα των υφιστάμενων παρτεριών έκταση 150 τετραγωνικών μέτρων και σε υπερυψωμένο κατά 20 εκατοστά ξύλινο δάπεδο, χωρί όμω να αλλοιωθεί ο σχεδιασμό τη πλατεία. Με αυτόν τον τρόπο, όπω εξήγησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιδήμαρχο Αστικού Σχεδιασμού Πολεοδομία και Δικτύων, κ. Ανδρέα Κουράκη, θα απελευθερωθεί χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων περίπου που μέχρι τώρα καταλαμβάνονταν αφαίρετα. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με τον ίδιο με τη νέα χωροταξία αλλά και τα κινητά διαχωριστικά που θα οριοθετούν το χώρο. Για το γενικότερο ζήτημα με τα τραπεζοκαθίσματα, ο Αντιδήμαρχο αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην αστυνόμευση. Ωστόσο, εκτιμά ότι ένα χρόνο μετά τι πρώτε ρυθμίσει τη Δημοτική Αρχή στον πεζόδρομο τη Ικτίνου, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Μετά από παρεμβάσει των κατοίκων που αντέδρασαν και έκαναν αγωγέ, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε ένα ποσοστό 80 με 90% ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά.